με έναν ενεργέα δήμαρχο που από μόνο το όνομά του δύναμη συμμετοχή αυτοκαταστρέφει την ύπαρξή του. Μόνο δύναμη δεν είναι, διότι η παράταξη διοίκηση είναι μια τοπική παράταξη παρελυσία. Έτσι. Όσο είναι τη συμμετοχή, δεν υπάρχει πουθενά, είναι καθαρά δημοκρατική, απουσία οργάνων και δεσμών, ακόμα και έλλειμμα δημοκρατία. Αν θυμηθούμε λιγάκι την ενότητα πολιτών στα αυτά τα τρία χρόνια αντιπολίτευση, θα δείτε ότι ήμασταν η μοναδική αυτοδιοικητική αντιπολίτευση με πλούσιο έργο, όχι στήρα αντιπολιτευτικό, αλλά είχαμε και παρουσία και σε στυλ προτάσεων και σε θέσεις και σε δεσμεύσεις. Αλλά αν θέλετε, βοηθούσαμε και την δημοτική αρχή μας χρειάστηκε να καταθέσουμε τη δική μας άποψη στα πλέον θέματα που πίστευαν ότι ήξεραν, αλλά τελικά δεν τα γνώριζαν καθόλου. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η παράταξη εκλέθηκε σε κάτω από άλλες εποχές, τότε που τα κομματικά χρήματα δίνανε και πέρα στην περιοχή μας. Σήμερα όμως, στην περίοδο του μνημονίου, αυτό που κάνει η νέα δημοτική αρχή είναι να φέρει και να φέρεται σαν μια γνήσια μνημονιακή τοπική αυτοδιοίκηση, εφαρμόζοντας κατά γράμμα τις επιταγές της Τρόικας όχι μόνο. Αντί να προφυλάξει τον Δήμο, ένα Δήμο ειδικού σκοπού, όπως είναι ο Δήμος Φυλής, από την κινητικότητα των υπαλλήλων, από τις απολύσεις σχολικών φυλάκων, από την κατάργηση της τοπικής δημοτικής κοινωνίας, συνηγορεί, όπως και στο θέμα της παραβατικότητας, να θυμηθούμε το σύνθημα «Φως παντού», συνηγορεί στα κελέσματα της περιφέρειας και της κυβέρνησης, στη διατήρηση και όχι μόνο διατήρηση, αλλά και επέκταση της κομματερής με τα δύο φαρμακευτικά εργοστάσια καύσης. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς ο κ. Μουραϊνής. Διορισμένος ήταν. Εξέφρασε και εκφράζει ένα παλιό δογματικό σύστημα Πασό που οδήγησε μαζί με αυτούς που τον έφεραν στον χώρο, τον τόπο, σε μια οριζόντια αλλά πλήρη εξαθλίωση. Η θητεία του κυρίου Μπουραήμι σε αυτά τα τρία χρόνια ήταν μια θητεία που στα θεσμικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην Ένωση Δήμων Κοινοτήτων, στην Κέρκυρα, δεν υπερασπίστηκε τα συμφέροντα των δημοτών μας και κατ' επέκταση του Δήμου μας. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν ο Δήμος Φυλής, όταν συγκεντρώνει το 85% των προβλημάτων του λεγαλοπεδίου, να μην είναι ένας Δήμος ειδικού σκοπού, να εξαιρεθεί από κινητικότητες, από απολύσεις, από περιορισμούς των ΚΑΠ. Βρήκε ένα χρέος, θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Εκεί φαίνονται όμως η δυναμική και το σαγάδο του κάθε δημάρχου. Δεν διεκδίκησε ένα γενναίο κούρεμα. Δέχεται τα πεπραγμένα με την προϋπόθεση να παραμείνει και να παρατείνει την τελείωση του ματελής μέσα από μια άλλη μορφή διαχείρισης με τα δύο εργοστάσια που σχεδιάζει ο Ζυγνός, που προέρχεται από τον ίδιο πολιτικό χώρο και παρέα.